Αφορά το πλεώνασμα. Ακούγεται μια έτσι, ας το πούμε, σκέψη θετική από την πλευρά. Ναι. Ναι, μια θετική προσέγγιση. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί, κύριε Καλή. Θα σας πω γιατί δεν είναι. Δεν είναι πραγματικό το πλεώνασμα. Πρώτα απ' όλα να μας εξηγηθεί. Για το κοινωνικό μέρισμα, σκοτωμό στο διαδίκτυο της αίτησης. Να μας εξηγηθεί διαφορά. Διότι το πλεώνασμα εμφανίστηκε κατά τρόικα 2,9 και εμφανίστηκε μικρότερο με την κατά τρόικα εκτίμηση. Να μας εξηγηθεί αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο ζήτημα. Ανεξάρτητα με το αν είναι λογιστικό ή όχι ή πραγματικό, εκείνο που ενδιαφέρει είναι πώς βγήκε αυτό το πλεώνασμα. Διότι είναι πολύ εύκολο σε κάποια κυβέρνηση να τα καταστρέψει όλα, να κλείσει όλα τα νοσοκομεία και να εμφανίσει πλεώνασμα. Δεν είναι κάτι έξυπνο αυτό για την κοινωνία. Και στο κάτω-κάτω, επαναλαμβάνω, και ένα ευρώ να δοθεί, εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι του πήραν από την τσέπη 70 δισεκατομμύρια με κάθε τρόπο και του επιστρέφουν 450. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε την αίσθηση των μεγεθών. Προσέξτε κάτι. Ναι. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει δύο φορές επισήμως, με οργανωμένο τρόπο, και έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Και είναι λάθος, τουλάχιστον από την πλευρά του κ. Βενιζέλου που τον άκουσε, ότι το χρέος είναι βιώσιμο, το οποίο αποδυναμώνει διαπραγματευτικά. Δεν μπορεί να λες αυτό το πράγμα όταν γνωρίζεις ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα όσον αφορά το χρέος. Εμείς λέμε το εξής, ότι δεν μπορείς να εξυπηρετείς ένα χρέος όταν έχεις ύφεση. Όλοι το λένε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεύτερον, όταν έχεις αποπληθωρισμό όπως έχει η χώρα μας, αυξάνεται το χρέος και το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αντί λοιπόν να πανηγυρίζουμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα του χρέους. Γιατί όλα τα άλλα που λέμε για ανάπτυξη κτλ. Έχει ως βασική προϋπόθεση αυτό. Διότι είναι μια παγίδα χρέους από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε. Και τέλος, όσον αφορά τους στόχους. Πάντως, και εσείς, κύριε Καλή, να κάνω μια παρέμβαση αυτό που λέτε για το χρέος. Πρέπει να αποφασίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ ποια θα είναι η τελική σας κατεύθυνση. Διότι εδώ μπερδευόμαστε. Το ρίχνετε κάθε μέρα κορώνα γράμματα. Μία ευρώ, την άλλη δραχμή. Μία δραχμή, την άλλη ευρώ. Μπερδεύεται όποιο θέλει να μπερδεύεται και δεν νομίζω ότι εσείς, κύριε οικονόμου, μπερδεύεστε. Και εγώ μιλάω για τον κόσμο. Λέω, η απόφαση η οποία υπάρχει στη διακήρυξη συζητήθηκε, εγκρίθηκε επανειλημμένα, ανεξάρτητα στις προσωπικές απόψεις που έχει ο καθένας, είναι ότι παλεύουμε να δώσουμε λύση μέσα στο ευρώ. Εσείς λοιπόν τις απόψεις, τις προσωπικές εννοώ και τις πρωτοβουλίες της πλατφόρμας, με συγχωρείτε, τις υποτάσσετε πλέον στην πλειοψηφία. Αυτό ήταν πάντα, δεν είναι τώρα. Ναι. Πάντα έχουμε την άποψή μας, την λέμε, τη διατυπώνουμε, αποφασίζει το κόμμα και προχωράμε. Αυτό είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, από τα άλλα κόμματα. Πώς θα το υποστηρίξετε, δεν ξέρω. Γιατί εδώ να εγώ πιστεύω κάτι άλλο από αυτό που αποφασίζετε. Πώς θα το υποστηρίξω. Κοιτάξτε κάτι. Σας λέω ότι η θέση την οποία έχουμε διατυπώσει είναι ότι εμείς παλεύουμε να σώσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ και όχι να σώσουμε το ευρώ. Έτσι, διότι αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα είναι να καταστρέφεται η χώρα για να σωθεί το ευρώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε δεδομένα και έχουμε προϋποθέσεις. Αυτό να γίνει σαφές. Έχουμε προϋποθέσεις να παλέψουμε μέσα στην Ευρώπη. Μα το πάση θυσία στο ευρώ ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει. Προσέξτε κάτι. Πάση θυσία στο ευρώ. Προσέξτε κάτι. Πώς θα αξιοποιήσουμε το ευρώ. Όμως και δεν ολοκληρώνω το λέω, κύριε Καλίδη, γιατί είναι μια πραγματικότητα αυτό. Το πάση θυσία στο ευρώ ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα, το πάση θυσία στο ευρώ οδήγησε στο να μην υπάρχει διαπραγμάτευση από την πλευρά των κυβερνήσεων. Υπάρχει. Η ανάγκη να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα διαπραγματευτεί μέσα στο ευρώ για να σώσει τη χώρα μέσα στο ευρώ. Και αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να πω όσον αφορά τους πανηγυρισμούς για τους στόχους. Αν κάποιοι πανηγυρίζουν γιατί φτάσαμε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, έχουμε αυξήσει τη φτώχεια, έχουμε αυξήσει την υπερφορολόγηση των ανθρώπων, έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση με φοβερή μείωση των εισοδημάτων, αν αυτό θεωρείται επιτυχία, με συγχωρείτε, για μας δεν είναι. Μάλιστα. Άρα τα κριτήρια. Για να θεωρήσουμε μια πολιτική επιτυχημένη είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς λέμε ότι έχουμε μια εντελώς διαφορετική πρόταση, ριζικά διαφορετική. Υπάρχει ανάγκη ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές να δώσει το μήνυμα φύγετε. Να. Πρέπει να υπάρξει ανατροπή στη χώρα μας. Αυτή η κυβέρνηση, η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευση, πρέπει να φύγει. Αυτό ισχύει και πρέπει με μια ψήφο φύγει. Διαφορά όπως είπε ο πρόεδρός σας. Κοιτάξτε. Γιατί άκουσα να λέει ότι νίκη είναι και μια ψήφος λέει. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια επιτυχία και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία
θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία που θα δώσει πολιτικά μηνύματα ανατροπής, θα είναι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά. Κύριε και πιστεύουμε ότι εκτός από την ανατροπή στην Ελλάδα πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η υπόθεση όπου οι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν οδηγήσει σε μια οπισθοδρόμηση της Ευρώπης, σε μια Ευρώπη η οποία, απέναντι στην οποία υπάρχει έντονη αμφισβήτηση και δικαιολογημένα, και πάρτε τους Έλληνες. Η Ευρώπη μας χρησιμοποίησε, μας τσάκισε οικονομικά, δεν μας βοήθησε. Δεν υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη. Κερδίσανε, γιατί πρέπει να το λέμε για αυτό το πράγμα, κερδίσανε η Ευρώπη και η Γερμανία από την συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα. Αυτοί που χάσανε είναι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ απλά θέλω να σημειώσω γιατί θα είναι σημαντικό για τη συζήτησή μας στη συνέχεια. Αναφέρθηκε στην ύφεση ο κ. Καλύβης. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα εξέρχεται από την ύφεση. Ας καταγράψουμε 25% και αυτό. Μόνο μετά τους πολέμους έχουμε τέτοια δραματική μείωση της ύφεση. 25% από το εισόδημά μας μειώθηκε. Πρώτη χρονιά και μειώθηκε στην περίοδο τη δική σας. Τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Στην ουσία καταστράφηκε η χώρα. Τα ίδια λέμε. Δεν δέχεστε όμως ότι είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ακόμα. Το λέω διότι είναι η προϋπόθεση. Μακάρι σας λέω, μακάρι για να υπάρξει. Για να δημιουργηθούν αλλά, και θέσεις. Αλλά οι όλες οι ενδείξεις και οι οικονομικές αναλύσεις δείχνουν ότι ακόμα και αν υπάρξει μια μικρή αύξηση, θα έχουμε άνεργη ανάπτυξη. Αυτό που ενδιαφέρει. Παρακαλώ, κύριε Γκράτσα, ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι η απασχόληση, είναι το εισόδημα. Με συγχωρείτε, αυτή τη δίθεν σύγκρουση μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλσάλεχ, μπορείτε να μας διευθυνθέσετε. Θα συγχωρηθείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καλύβη, ούτως ή άλλως και η κυρία Κράτσα είπε ότι 4 χρόνια λέει πριν που ξεκινήσαμε την προσπάθεια, ξεχνώντας ότι ήταν απέναντι στην προσπάθεια τότε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, κυρία Σάλεχ, μην παραποιείτε. Ας μην κάνουμε διάλογο. Ας μην κάνουμε διάλογο. Μα αφού την παραποιείτε, θα πρέπει να σας απαντήσω. Παρακαλώ να μην κάνουμε διάλογο. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε διάλογο, αλλά ήθελε. Ήθελε πρόγραμμα ισορροπημένο εξυγίανσης δημοσιονομικής και ανάπτυξης. Καλά, και τελικά καταφέραμε αυτό να πετύχουμε και να βγούμε από την ύφεση. Δεν είστε σύμμαχοι σας, θυμίζω είστε σε κυβέρνηση. Δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε 25 Μαΐου, που είπε η κυρία Ρατσάλη. 25 Μαΐου είναι οι ευρωεκλογές. Και για να ξεκινήσω από όσα είπε η κυρία Κράτσα, δεν είμαστε προφανώς, επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει διαχειριστεί την προσπάθεια εξόδου από την κρίση, δεν συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό της κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκε. Είστε στην κυβέρνηση, κυρία. Με συγχωρείτε. Το ΠΑΣΟΚ τα έκανε μόσχε μας, σας θυμίζω, παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός σας και πήγε και παραιτήθηκε ο κ. Σαμαράκιολα. Με συγχωρείτε. Μα μόνο με μένα το κάνετε αυτό, δεν είναι δυνατόν. Δεν το κάνουμε με σας. Όταν λέτε ανακρίβειες, δεν μπορούμε να μην τις συμβάλλουμε στη σωστή της θέση. Μέχρι πριν από τις τοποθετήσεις των δύο συνυποψηφίων, συμφωνούσατε στα πάντα και άρα δεν τους διακόπτατε και έχετε θέμα με μένα. Διακόπτω, δεν είναι θέμα διαφωνία, συμφωνία με μένα. Μπορώ να ολοκληρώσω. Γιατί με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει αυτός που θα πει ότι δεν ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ και επιτρία και η Νέα Δημοκρατία ήρθε όψιμα το 2011, αφού υπεγράφει η Δανειακή Συμφωνία Μεγάλη με Υπουργό Οικονομικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο και Πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο. Και η Νέα Δημοκρατία τότε ήταν στην πλατεία.